βλέπεις. Με τα κιάλια τη βλέπουμε. Τα κιάλια. Ο κύριος Νίκος Βασιλάκος είναι εδώ μαζί μας, πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Χριστών Ιντερνετ. Καλημέρα, κύριε Βασιλάκο. Γεια σας, να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Έτσι να μας πάτε μέχρι τις Πανελλήνιες. Γίνεται. Αύριο είναι Πανελλήνιες. Ξένιαστα, τραγούδια, θάλασσες, τα πάντα. Αύριο ξεκινάει. Ναι, 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 ναι. Να πούμε και στα παιδιά που διαβάζουν, παιδιά, καλή δύναμη, ψυχραιμία θέλει και όλα θα γίνουν. Όλα θα γίνουν. Τώρα, ο κ. Βασιλάκος βέβαια είναι ο κατάλληλος για να μας μιλήσει για αυτές τις κυβερνοεπιθέσεις που δεχόμαστε. Ωραία. Και έχουμε και άλλους καλεσμένους. Ας ξεκινήσουμε, δώστε μας το ρεπορτάζ και τι συμβαίνει. Γιατί έχουν τρομάξει πολύ. Ναι. Μ' αρέσει που ενώ βγαίνω δημοσιογράφος τεχνολογίας, είμαι σήμερα με τον παλιό μου τίτλο του Προέδρου της Ένωσης Ελλήνων Χριστών Ίντερνετ και θα σας πω γιατί. Γιατί η Ένωση ήταν ο πρώτος πάροχος το 1993. Και ο πρώτος που έδωσε τις συνδέσεις τότε στα Υπουργεία. Οπότε τότε βρεθήκαμε να συνεργαζόμαστε με το Υπουργείο Εξωτερικών, με το Υπουργείο Παιδείας, με όλα τα Υπουργεία της Κυβέρνησης. Σήμερα λοιπόν, μετά από τόσα χρόνια, μπορώ να σας πω γιατί έχω εικόνα τι πραγματικά συνέβη. Δηλαδή, είχαμε μία επίθεση. Βλέπουμε ότι αυτή η επίθεση είναι από 114 χώρες. Εγώ θα σας πω, από τη στιγμή που βλέπεις ότι υπάρχει τέτοια κίνηση, γιατί δεν κόβεις τις 114 χώρες που μπορείς να το κάνεις, γιατί το ίντερνετ μπορεί να ελέγξει τη ροή της πληροφορίας και το traffic που λέμε εμείς, ώστε να μην έχουν πρόβλημα τα παιδιά. Δηλαδή να πεις. Να το κάνει αυτό ανεξάρτητη αρχή. Να το κάνει το Υπουργείο Παιδείας απευθείας μπορούσε από το σερβερ του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, το οποίο τρέχει την Τράπεζα Θεμάτων. Γίνεται, αυτό είναι δύσκολη διαδικασία. Είναι πάρα πολύ εύκολη διαδικασία και το δημόσιο έχει εμπειρία. Εγώ θα σας πω ότι αντιμετωπίσαμε το ίδιο εκεί ως συνεργάτης εγώ και να πω ότι εγώ όποτε βοηθάω τη χώρα μου δεν πληρώνομαι και δεν είναι επαγγελματική σχέση ποτέ. Ήμουνα στο Υπουργείο Εξωτερικών, μας κάνουν επίθεση απέναντι. Μας κάνανε επίθεση και εμείς βρεθήκαμε με εντολή τότε του και του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής του κυρίου Πιερακάκη, κατεβάσαμε το site του Υπουργείου. Το λύσαμε σε 10 λεπτά, ανεβάσαμε το site. Φοβισμένοι τότε δεν σηκώρανε το site του Υπουργείου Εξωτερικών. Παίρνω την κυρία Ταχιάου στο γραφείο του κυρίου Πιερακάκη και λέω: Παιδιά, είμαστε εντάξει, ανεβάστε το site. Αν δεν ανεβάσετε το site, επειδή έχω όλα τα προξενία κάτω, δεν έχω μέλη στα προξενία, δεν έχω μέλη στις πρεσβείες, δεν έχω τίποτα, θα βγω στα social και θα πω ότι το έχετε κατά λάθος κατεβασμένο. Σας δίνω 20 λεπτά. Δεν έγινε επικοινωνία η πολιτική εκείνη τη στιγμή. Στα 20 λεπτά βγαίνω στα social, με βλέπει ο κύριος Πιερακάκης, σηκώνει το site. Είχαμε site στον αέρα. Τόσο γρήγορα γίνονται τα πράγματα, Νίκο, όταν έχουμε επίθεση. Ακούω, επειδή σήμερα θα πάνε να δώσουν πάλι τα παιδιά και επειδή φοβόμαστε και για τις Πανελλήνιες. Ωραία. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα μπορεί να βρεθεί, γιατί έχει παρέμβει και ο εισαγγελέας, μπορεί να βρεθεί ποιος έκανε αυτή την επίθεση. Το έχουν βρει ήδη. Το έχει βρει η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος και ο κύριος Παπακώστας, που είναι εξαίρετος στη δουλειά που κάνει και χαμηλών τόνων. Ναι. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Το βρήκανε. Χτες είδαν από πού είναι η επίθεση. Μπορούμε να το πούμε από πού είναι. Ήταν παιδιά από 114 διασπορά χωρών και η ουσία ήταν. Ξεκίνησε παιδιά από το σκοτεινό διαδίκτυο Dark Web. Αγοράστηκε συμβόλαιο, το λέμε και συμβόλαιο θανάτου. Αγοράστηκε συμβόλαιο επίθεσης, το οποίο εξαπολύθηκε. Η εξαπόληση. Από την Ελλάδα αγοράστηκε το συμβόλαιο. Αγοράστηκε αυτό. Φαίνεται ότι ο αγοραστής είναι από Ελλάδα, γιατί τα συμφέροντα είναι ελληνικά. Αλλά από εκεί και πέρα θα τα βρούμε όλα αυτά. Πώς έχει γίνει, γιατί το κίνητρο είναι που μας. Τι θα κερδίσει αυτός αν τα παιδιά καθυστερήσουν 3-4 ώρες να γράψουν προαγωγικές. Στην πολιτική και στην τεχνολογία και στην ψηφιακή πολιτική υπάρχει κάτι που το λέμε αποσταθεροποίηση. Μπορεί να είναι οικονομική αποσταθεροποίηση, μπορεί να είναι πολιτική αποσταθεροποίηση και υπάρχει και ψηφιακή αποσταθεροποίηση. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια μπουμπούλα, την οποία επειδή εμπλέκονται 3 με 4 φορείς, δηλαδή εμπλέκεται το ΙΕΠ, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, εμπλέκεται το Υπουργείο Παιδείας, εμπλέκεται το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής και εμπλέκεται και το ΕΔΙΤΕ. Όταν λοιπόν είτε, το ΕΔΙΤΕ είναι ο φορέας ο οποίος τρέχει τους σέρβερες, οι οποίοι οι σέρβερες αυτοί, θα τους πω στη γλώσσα μας, μην με παρεξηγήσετε, είναι κάτι μηχανήματα τεράστια, μεγάλα, ταύροι, οι οποίοι φροντίζουν να διαχειρίζονται την κίνηση και το traffic. Αυτά τα μηχανήματα που διαχειρίζονται την κίνηση και το traffic, με το που βλέπουν ότι έρχεται, λογκάρει το σχολείο για να σας πω τη διαδικασία, λογκάρει το σχολείο για να πάρει θέματα. Μπαίνει στο σύστημα το σχολείο και ζητάει κλήρωση. Το πρόβλημα με το σύστημα των ενδοσχολικών εξετάσεων είναι ότι με το που έρχονται τα αποτελέσματα και τα θέματα, το σχολείο μπορεί να ζητήσει δεύτερη κλήρωση γιατί δεν έχει διδάξει τη συγκεκριμένη ύλη. Δεν είναι σαν τις Πανελλήνιες που η ύλη είναι συγκεκριμένη και αυστηρή. Και γι' αυτό δεν θα έχουμε πρόβλημα στις Πανελλήνιες, σας το λέω, γιατί ο κόσμος ανησυχεί. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι ένα άλλο κεφάλαιο, θα το δούμε σε λίγο. Ωραία. Κοντά μας έχουμε το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, τον κύριο Κόμψη. Να μας πει και αυτός τι γίνεται και επίσης βλέπουμε και τον κύριο Ζωγράφο, είναι υποψήφιος διδάκτορ στην Επιστήμη των Δεδομένων και της Πληροφορικής. Να ακούσουμε
Καλημέρα και στους δύο. Κύριε Κόψη, καλημέρα σας. Βασιλάκος. Καλημέρα κύριε Βουλίβερ, καλημέρα κύριε Χασαπόπουλε. Καλημέρα καταρχήν σας. Να σας πω ότι η πλατφόρμα δουλεύει σήμερα τέλεια, απόλυτα. Εκατοντάδες σχολεία έχουν μπει ήδη μέσα. Όντως υπήρχε ένα πρόβλημα, ήταν μια, όπως λέγεται, δεν θα μπω σε τεχνικά χαρακτηριστικά για την ειδικότητά μου, ήταν η πιο σημαντική ιστορικά επίθεση που έχει διηθεί ένας οργανισμός, τόσο σε έκταση όσο και σε χρονική διάρκεια. Και ξέρετε, επειδή το παρατηρήσαμε, ήταν μια συστηματική ενέργεια από ανθρώπους που αποδείχθηκε και χτυπούσαν συγκεκριμένες ημέρες, συγκεκριμένες ώρες και συγκεκριμένα συστήματα που ήξεραν να δει πως ήταν πολύ σημαντικές για την εξέλιξη των εξετάσεων. Μπορείτε να πείτε, κύριε Κόψη, όπου ήρθαν αυτές οι επιθέσεις? Επιτρέψτε μου εγώ να μην πω σε αυτή τη δικασία, να σας πω ότι μια κρίση εμείς τη διαχειριζόμαστε και ήταν κρίση, γιατί ξέρετε, αυτή η κακοήθεια είχε σκοπό. Και θα πω και την προσωπική μου άποψη, αλλά και αυτό που φάνηκε. Να δημιουργήσει μια αναταραχή, το είπε και ο καλεσμένος σας, μια αστάθεια και μια αποσταθεροποίηση και να ρίξει την εμπιστοσύνη των πολιτικών στο θεσμικό σύστημα. Αλλά ξέρετε από πού προήλθε η επίθεση. Δεν επετεύχθη. Να σας πω ότι. Επιτρέψτε μου να μην πω τίποτα, γιατί έχει παρέμβει εισαγγελέας, έχει παρέμβει δίκτυο ελληνικού εγκλήματος. Αυτοί είναι ειδικοί και θα μας δώσουν τις απαντήσεις. Όχι, το καταλαβαίνουμε αυτό, μισό λεπτό. Μην τα περνάτε έτσι αυτά. Εμείς κάποια στιγμή, όταν ολοκληρωθεί η έρευνα του εισαγγελέα οτιδήποτε, θα μάθουμε από πού προήρθε αυτό? Δηλαδή, έχουμε μια ελπίδα να μην είμαστε χαμένοι στο σκοτεινό διαδίκτυο? Εκτιμώ ότι θα μάθουμε. Αλλά ξέρετε, δηλαδή, μετά από καιρό να βγείτε και να πείτε ότι ολοκληρώθηκε η έρευνα και προέρχεται από εκείνο το κέντρο. Όταν θα το μάθουμε, σίγουρα πιστεύω ότι θα το πούμε. Αλλά ξέρετε, είναι ανήθικο ότι χρησιμοποιήθηκαν οι μαθητές σε μια τέτοια δύσκολη στιγμή, κρίσιμη στιγμή με τη ζωή τους εν ώψη παραλαβικών, για να έρθει. Για να βέβαια, κύριε Κόψη, και από το ότι είστε στην πλευρά, δεν κάνατε κάτι για να διασφαλίσετε την εύρυθμη λειτουργία των εξετάσεων? Προσέξτε, γιατί πάντα υπάρχει ένας κίνδυνος. Ναι, όταν μιλάμε για 165 εκατομμύρια επιθέσεις, όταν μιλάμε για ένα σύστημα το οποίο δεχόταν συνεχώς επιθέσεις, ξέρετε, οι ανακρίσεις γινόταν σε μισή ώρα από το πρωί, χτυπούσαν το πρωί με την έναρξη της λήψης των θεμάτων, επανέρχονται το σύστημα, χτυπούσαν 280.000 ένα δευτερόλεπτο. Εμείς προσπαθήσαμε με μεθοδικότητα, με σύνηση, με ετοιμότητα, με υποδειγματική συνεργασία και με το Υπουργείο Ψηφιακής, να αποτρέψουμε τον κίνδυνο. Ο στόχος μας εμάς ήταν να οι μαθητές να ολοκληρώσουν εξετάσεις και τα καταφέραμε. Και σε μία νίκη, ξέρετε, σε μία μάχη, εντάξει, μπορεί να έχει κάποιες απώλειες. Η αλήθεια είναι ότι ταλαιπωρήθηκαν τα παιδιά. Θα τα είχατε καταφέρει, ναι, αν δεν είχαμε τις καθυστερήσεις. Αν μπλοκάρατε τώρα, την επίθεση. Βέβαια, αν μπλοκάρατε την επίθεση. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Αύριο ξεκινάει μια μεγάλη μέρα. Αύριο ξεκινάει μια μεγάλη μέρα που είναι των πανελλαδικών. Ο λόγος που πρέπει τα παιδιά να πάνε χωρίς άγχος ότι δεν θα έχουμε μια τέτοια επίθεση και αύριο που πρέπει τα παιδιά να πάνε χωρίς άγχος ότι δεν θα έχουμε μια τέτοια επίθεση και αύριο, ποιος είναι? Δηλαδή, τι είναι αυτό που μας διασφαλίζει ότι όλα θα πάνε καλά? Θα σας απαντήσω αμέσως, να πω στο προηγούμενο ερώτημά σας ότι φροντίσαμε και δεν ματιώθηκε η προσπάθεια των παιδιών. Χθες το είπαμε από το πρωί και έγινε, ολοκληρώθηκε εξετάσεις όλων των μαθητών τρίτης ηλικίου στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα, ώστε σήμερα ανεπηρέαστη να ετοιμαστούν για τις πανελλαδικές εξετάσεις, και κερδίθηκε η μάχη, έστω και με κάποιες απώλειες καθυστερήσεων μετά μια τέτοια απίστευτη επίθεση. Θεωρώ ότι όταν έχεις μια μάχη, μπορεί να κερδίσεις και κερδίσαμε το στοίχημα με κάποιες απώλειες καθυστερήσεων, ναι, και καταλαβαίνουμε και συμμεριζόμαστε. Βέβαια, ο κ. Βασιλάκος είναι από λίγο, μας είπε ότι θα μπορούσατε να έχετε κάνει πιο γρήγορα κάποια βήματα, έτσι δεν είναι? Ναι, κύριε Τσου. Καλημέρα. Επιτρέψτε μου σε τεχνικά και φυσικά να μην πω. Δεν θα μπω σε τεχνικά, θα πω δύο σημεία πολύ παρακαλώ σημαντικά, γιατί εκτιμώ πάρα πολύ και την ταχύτητά σας, γιατί σε μια δύσκολη στιγμή που έχετε... Μήπως να με επιτρέψετε. Ναι. Μια απάντηση ζήτησε ο κύριος Σαπόπουλος και το άφησα... Για τις Πανελλήνες, ναι, έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Στη διάθεσή σας. Ναι. Να σας πω μόνο, το σύστημα που μεταδίδει τα θέματα σε εξετάσεις ηλικίου είναι εντελώς διαφορετικό από αυτό των πανελλαδικών, το οποίο δεν μπορεί να επηρεαστεί, το λέω με κεφαλαία γράμματα, από τέτοιου είδους κακόβουλες μαζικές εξετάσεις. Δεν χακάρετε, λέτε. Ναι, και εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά. Πρέπει να πω να είναι απόλυτη, ήρεμη και ήσυχη οι γονείς και οι μαθητές. Η λειτουργία των πανελλαδικών εξετάσεων είναι απολύτως διασφαλισμένη. Υπάρχει ένα σύστημα απολύτως εγγυημένο ως προς την ασφαλεία του. Δεν θα υπάρξει κανένα θέμα. Είμαστε πάνω στο θέμα. Δεν μπορώ να πω κάτι περισσότερο για λόγους ασφάλειας. Να είστε σίγουροι ότι όλα θα κυλήσουν ομαλά. Όχι, αυτό είμαστε το καταλαβαίνουμε. Πάνω από το πρόβλημα. Το θέμα είναι, κύριε Κόψη, ήρεμοι οι μαθητές μας. Θα μπορούσα να πάρω, παρακαλώ. Ναι, μισό λεπτό, κύριε Ζωγράφο. Και αυτή την επίθεση που δεχτήκαμε, κανείς δεν την περίμενε σε προαγωγικές εξετάσεις.
Για να ακούσουμε τον κύριο Βασιλάκη, γιατί μας έλεγε στο διάλειμμα ότι δεν υπήρχε και επικοινωνία αρκετό καιρό. Ναι. Ήθελα να πω λοιπόν καταρχάς ότι αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι είναι μια ιδιάζουσα συγκυρία, επειδή έχουμε υπηρεσιακή κυβέρνηση, που σημαίνει ότι όλα τα πράγματα λειτουργούν by the book, δεν μπορούμε σε διαχείριση κρίσης να ξεπεράσουμε ορισμένα στεγανά. Αλλά ήθελα να, επειδή έχουμε τα παιδιά και τους γονείς και την αγωνία, να υπογραμμίσω το εξής. Είναι πολύ σημαντικό πρώτον, εάν το σύστημα μπορεί να αποκεντρωθεί τεχνικά, δηλαδή να έχουμε ένα κομμάτι το δικτυακό τόπο του σχολικού δικτύου όπως λειτουργεί για την Τράπεζα Θεμάτων. Να έχουμε τη βάση δεδομένων άλλο μηχάνημα, τις κληρώσεις τρίτο μηχάνημα και ενδεχομένως οι κληρώσεις να γίνονται με τρόπο που να μην επιβαρύνεται ώστε να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε τέτοιες επιθέσεις. Το ένα κομμάτι το τεχνικό είναι αυτό. Το δεύτερο κομμάτι που βγήκε ως είδηση χτες πάλι από το Μέγκα ήταν ότι μας είπε από την ΟΛΜΕ ο υπεύθυνος, ο κύριος Τσούχλος, ότι από το 2019 δεν υπάρχει επικοινωνία της ΟΛΜΕ με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής που είναι υπό την εποπτεία σας. Είναι πολύ σημαντικό αν μπορούμε να προλάβουμε πέρα από το ψηφιακό κομμάτι και το τεχνικό κομμάτι και το ανθρώπινο κομμάτι, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά μπορούμε να τα ξεπεράσουμε πώς. Εάν μιλήσω με τα σχολεία της Ομογένειας που τα ξέρετε και δεν είναι τόσο πολλά όπως τα σχολεία της Ελλάδας, μπορώ να βγάλω τα θέματα Ομογένειας νωρίς το πρωί να τα στείλω και μετά να μπορώ να εξυπηρετήσω την Ελλάδα και να κλείσω σε κλωβό την ελληνική επικράτεια ώστε να μην έχω πρόβλημα. Αυτό το έχουμε υλοποιήσει πολλές φορές σε πολλές περιπτώσεις προληπτικά, γιατί το σημαντικό είναι, κοιτάξτε, ότι πηγαίνει, το ξέρετε καλύτερα από μένα, ότι πηγαίνει ένα παιδί 8,5 ώρα 9 στο σχολείο και φτάνει 11-12 και δεν ξέρει αν θα γράψει. Οπότε πιστεύω ότι επειδή κινηθήκατε ταχύτατα και είστε στο τιμόνι, μπορείτε να βοηθήσετε να επικοινωνήσουν μεταξύ τους οι φορείς και να φέρουν αποτέλεσμα ώστε να μην ζήσουμε κάτι ανάλογο ούτε στις πανελλαδικές εξετάσεις, ούτε πουθενά αλλού. Να ακούσουμε και τον κύριο Ζωγράφο μισό λεπτά για να μην τον αδικήσουμε. Ελάτε κύριε Ζωγράφο, κάτι θέλετε να πείτε. Καλημέρα. Καλημέρα. Δεν μπορώ να πω ότι συμμερίζομαι τις πληροφορίες τις οποίες ακούω. Μέσα από συγκεκριμένες διαδικασίες τις οποίες ακολούθησα όταν ενημερώθηκα για το πρόβλημα και έτρεξα κάποια συγκεκριμένα τεστ για να μπορέσω να καταλάβω ακριβώς τι συμβαίνει. Και δυστυχώς τα ευρήματα τα οποία έχω είναι πάρα πολύ δυσάρεστα. Ενώ βρισκόμαστε σε μια ψηφιακή Ελλάδα και πραγματικά έχει μετασχηματιστεί η Ελλάδα τα τελευταία 4 χρόνια, παρόλα αυτά η εφαρμογή αυτών έχει πάρα πολλά κενά. Για παράδειγμα, τι εννοώ. Ένα από τα πιο συνηθισμένα και κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι διαχειριστές και επηρεάζει σημαντικά τη λειτουργία των δικτύων είναι οι DDoS, οι κατανημμένες επιθέσεις άρνησης παροχής υπηρεσιών, που ακούμε τόσο συχνά. Τι είναι αυτό? Κάποιος προσπαθεί μέσα από διάφορες διαδικασίες να μπορέσει να ρίξει το σερβερ, το διακομιστή που το εξυπηρετεί, χτυπώντας συνέχεια με διάφορα links. Άκουσα για 200.000 ευρώ ότι έχουν συγκεκριμένο κοστολόγιο. Τίποτα από αυτό δεν ισχύει. Με 200 ευρώ μπορώ να έχω αυτή τη στιγμή επιθέσεις που να φτάνουν τα 150 εκατομμύρια και τα 160 εκατομμύρια. Γιατί είναι κάτι πολύ συνηθισμένο. Δεν επιτρέπεται αυτή τη στιγμή, ένετη 2023, ένα σύστημα το οποίο είναι υψίστης σημασίας για τη διεξαγωγή συγκεκριμένων εξετάσεων να πέφτει τόσο εύκολα. Για ποιο λόγο λέτε έπεσε το σύστημα, κάτι γνώμη σας? Θα σας πω αμέσως. Εάν μπει κάποιος αυτή τη στιγμή στην Τράπεζα Θεμάτων, μπορεί να μπει οποιοσδήποτε, να έχει πρόσβαση οποιοσδήποτε. Τεράστιο αρχιτεκτονικό λάθος. Δεν μπορώ εγώ σαν πολίτης να μπορώ να δω την Τράπεζα Θεμάτων. Για ποιο λόγο? Θα πάρω εγώ κάποια θέματα? Θα μπω εγώ σε κάποια κλήρωση? Θα πρέπει λοιπόν το συγκεκριμένο σύστημα να μην είναι εύκολα προσβάσιμο σε public. Θα πρέπει να είναι σε ένα VPN, σε ένα Virtual Private Network, το οποίο θα μπορούν να μπουν μόνο συγκεκριμένοι. Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω, σας παρακαλώ, δεν σας διέκοψα πριν. Κύριε Κόψη, αμέσως μετά θα απαντήσετε και στον κύριο Βασιλάκο και στον κύριο Ζωγράφο για να κλείσουμε μέσα. Στην προηγουμένη φάση θα δείτε λοιπόν ότι για να μπείτε στην Τράπεζα Θεμάτων θα επιθρολογήσετε HTTP. Σημαίνει ότι είναι non-secure. Δεν έχετε αυτή τη στιγμή ένα ασφαλή διακομιστή. Καταλάβαμε, κύριε Ζωγράφο, για την Τράπεζα Θεμάτων λέτε να υπάρχει ένας κωδικός και να μπαίνουν συγκεκριμένα υπολογιστές. Το πρωτόκολλο το οποίο φιλοξενεί αυτή τη στιγμή το website δεν είναι ασφαλές. Κατανοητό. Να σας ρωτήσουμε τώρα κάτι άλλο. Για τις πανελλήνιες, η δικιά σας άποψη ποια είναι? Το ξέρετε το σύστημα? Επιτρέψτε μου. Να μην μπαίνουμε σε λεπτομέρειες, γιατί δεν τις γνωρίζουμε και δεν έχει σημασία αυτή τη στιγμή. Δεν πρόκειται να πω σε λεπτομέρειες. Θέλω να πω μόνο το εξής. Ότι αυτή τη στιγμή, χθες και σήμερα, χθες έγινε μία απόπειρα, ένα τεστ στην ουσία για να δούνε το σύστημα πώς λειτουργεί. Και προχθές μάλλον, και χθες έγινε μία απόπειρα μαζικής
επίθεσης, πώς αποτέλεσμα είχε να μπορέσουν να βρουν ποια είναι τα διαβλητά του σημεία. Στην προκειμένη φάση, λοιπόν, όταν έχω ένα σύστημα το οποίο δεν είναι secure. Γιατί κύριε Ζωγράφε, το καταλάβαμε. Μας είπατε δεν είναι ασφαλές. Για να προχωρήσουμε. Σας παρακαλώ πολύ. Σας παρακαλώ, γιατί δεν έχουμε απεριόριστο χρόνο για να απαντήσετε και σε αυτά που θέλουμε. Καταλάβαμε ότι δεν είναι ασφαλές. Καταλάβαμε ότι δεν είναι ασφαλές. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι δεν έγινε απλά μια επίθεση. Μπορεί κάποιο να έχει παρισφρήσει μέσα στο σύστημα. Γιατί ο διαφημιστή. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Αυτό που λέει ο κύριο Ζωγράφο είναι ενδιαφέρον. Να πω κάτι πάνω σε αυτό. Ακούστε λίγο, επειδή έχουμε μπροστά μας τις πανελλαδικές, αυτό μας ενδιαφέρει τώρα. Όλα τα υπόλοιπα για τα συστήματα και τα λοιπά είναι μια μεγάλη κουβέντα που συζητάμε ώρες. Ελάτε κύριε Κόψη. Όχι, όχι, επιτρέψτε μου, δεν είναι ώρες. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Το καταλάβαμε κύριε Ζωγραφό, μην νομίζετε ότι δεν τα καταλαβαίνω. Επειδή το λέτε πολλές φορές ότι επιτρέψτε μου και επιτρέψτε μου, επιτρέψτε και σε εμάς να έχουμε καταλάβει τι λέτε. Αλλά προέχει τώρα να πάρουμε απαντήσεις από τους ειδικούς για την οικονομία του χρόνου. Καταλάβατε. Ελάτε. Ναι, μπορεί κάποιος μόνο να μου σου πει σύστημα αυτό το έχετε καταλάβει. Κύριε Κόψη, ελάτε. Ναι, ευχαριστώ. Είναι άλλο πράγμα να μπει στην πλατφόρμα και να βλέπεις τα θέματα και είναι άλλο πράγμα με κωδικούς μπαίνουν τα σχολεία για να κάνουν την κλήρωση. Είναι άλλο πράγμα το ένα και άλλο το άλλο, απαντώ στον κύριο. Δεύτερον, στον κύριο Βασιλάκη, οι σχέσεις είναι εξαιρετικές του Υπουργείου Παιδείας. Το ότι μπαίνει ο καθένας στην πλατφόρμα και βλέπει τα θέματα, δεν δίνει δυνατότητα να δεχτεί και πιο εύκολα επιθέσεις. Προσέξτε, η κλήρωση γίνεται εντελώς από ένα άλλο διαφορετικό σύστημα, όπου υπάρχουν κωδικοί που θα μπει το σχολείο με τους κωδικούς του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και από εκεί θα μπορείς να αντιλήσεις τα θέματα. Και πάλι λέει ότι υπάρχει προσβασιμότητα. Οι ειδικοί αυτό λένε, ότι βλέπουμε ότι είναι εύκολα προσβάσιμη η πλατφόρμα αυτή. Άρα μπορούν να μπουν εκατομμύρια. Φυσικά υπάρχουν συστήματα ασφαλείας. Πρέπει να πω όμως, εδώ και τελειώνουμε αυτό, συγχωρέστε με, ότι σε όλα τα ζητήματα κυβερνοασφάλειας, της κυβερνοασφάλειας, διαχρονικά είχαν πολλές αδυναμίες. Εμείς έχουμε βάλει στόχο και τα βελτιώνουμε. Σκεφτείτε πώς ήταν η ελληνική κοινωνία πριν 4 χρόνια. Ψηφοποιήθηκαν τα πάντα στον χώρο της εκπαίδευσης που βρίσκομαι εγώ. Έχει διατρέξει όλους τους τομείς η ψηφιοποίηση και παράλληλα δημιουργούνται και αναβαθμίζονται μέρα με τη μέρα τα συστήματα ασφαλείας. Μια κουβέντα από τον κύριο Ζωγράφο για τις Πανελλήνες. Θέλουμε την άποψή του. Σας ευχαριστούμε κύριε Κόψη. Μισό λεπτάκι και θα σας αποδεσμεύσουμε. Λίγο για τις Πανελλήνες, κύριε Ζωγράφε, την άποψή σας. Εάν τυχόν το σύστημα, ο διακομιστής, λειτουργεί με ακριβώς την ίδια αρχιτεκτονική που λειτουργούν οι συγκεκριμένοι τράπεζα θεμάτων, το σύστημα είναι διαβλητό. Γιατί πάνω στον ίδιο σερβερ, πάνω στον ίδιο διακομιστή, είναι η εξυπηρέτηση και είναι ταυτόχρονα και το λογισμικό το οποίο τρέχει το συγκεκριμένο, το λογισμικό το οποίο τρέχει τις συγκεκριμένες procedures για να μπορέσει να δώσει τα θέματα. Είτε είναι fix, είτε δεν είναι fix. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όταν γίνεται η επίθεση, υπάρχουν διαδικασίες που κάνει ο διακομιστής για να μπορέσει να αποτρέψει την επίθεση και εκείνη τη στιγμή οι hackers ψάχνουν και βρίσκουν τα τρωτά σημεία. Το σύστημα των Πανελληνίων το γνωρίζετε? Θα μπορούσε να μπει ένας hacker? Εάν είναι, σας λέω, η αρχιτεκτονική ίδια με αυτό, φυσικά είναι και η ίδια, κύριε Κόψη. Αυτή τη στιγμή... Είναι η ίδια, κύριε Κόψη. Κύριε Βούλγαρη, υπάρχει απόλυτη ασφάλεια. Να είναι σίγουροι και ήσυχοι οι μαθητές μας. Πάντως, καλό είναι να το σεβαστούμε αυτό που λέει ο κύριος Κόψης και να μην δώσουμε περισσότερες πληροφορίες. Και δεν χρειάζεται όλα να γίνονται στο δημόσιο διάλογο, γιατί είναι και ορισμένα συστήματα που κάποιοι προσπαθούν να πάρουν πληροφορίες από παντού για να μπορούσαν να τα σπάσουν. Σωστό. Κύριε Ζωγράφου, ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Κόψη, και εσάς καλή επιτυχία. Να σας πω, συγγνώμη πριν σας αφήσουμε, εχθές τέτοια ώρα είχαν εκδηλωθεί επιθέσεις? Ναι, βεβαίως. Άρα σήμερα είναι τελείως καθαρό, λέτε? Είναι τελείως καθαρό. Ξέρετε, θα σας πω, η λήψη των θεμάτων από τα σχολεία είναι 2 ώρες πριν την άνοιξη, πριν τις 8.30, από τις 6.30 δηλαδή. Και εκεί ακριβώς θα τις χτυπήσανε. Γι' αυτό ήταν τόσο μεθοδευμένο. Άρα, σας λέω, η αρχιτεκτονική ίδια με αυτό, φυσικά είναι η ίδια, κύριε Κόψη. Αυτή τη στιγμή. Είναι η ίδια, κύριε Κόψη. Κύριε Βούλγαρη, υπάρχει απόλυτη ασφάλεια. Να είναι σίγουροι και ήσυχοι οι μαθητές μας. Πάντως, καλό είναι να το σεβαστούμε αυτό που λέει ο κύριος Κόψης και να μην δώσουμε περισσότερες πληροφορίες. Και δεν χρειάζεται όλα να γίνονται στο δημόσιο διάλογο, γιατί είναι και ορισμένα συστήματα που κάποιοι προσπαθούν να πάρουν πληροφορίες από παντού για να μπορούσαν να τα σπάσουν. Σωστό. Κύριε Ζωγράφου, ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Κόψη, και εσάς καλή επιτυχία. Να σας πω, συγγνώμη πριν σας αφήσουμε, εχθές τέτοια ώρα είχαν εκδηλωθεί επιθέσεις? Ναι, βεβαίως. Άρα σήμερα είναι τελείως καθαρό, λέτε? Είναι τελείως καθαρό. Ξέρετε, θα σας πω, η λήψη των θεμάτων από τα σχολεία είναι 2 ώρες πριν την άνοιξη, πριν τις 8.30, από τις 6.30 δηλαδή. Και εκεί ακριβώς θα τις χτυπήσανε. Γι' αυτό ήταν τόσο μεθοδευμένο. Άρα τώρα που είναι καθαρό, καταλαβαίνουμε ότι θα έχουμε μια ήσυχη μέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Αν δεν είχαμε παιδιά υπηρεσία.
εργασιακοί, θα είχαν λυθεί πολύ πιο γρήγορα τα πράγματα. Ωραία. Πρέπει να αντιληφθούμε όλοι ότι είμαστε όλοι από πάνω, όλοι προσπαθούμε για το καλύτερο, όλοι ξέρουμε ότι είναι γονείς και μαθητές στη μέση. Για ποιο ανησυχείτε? Εγώ δεν ανησυχώ, όχι. Δεν ανησυχώ γιατί υπάρχει εμπειρία και γιατί αφού άργησε το σύστημα να φωνάξει τη δίωξη, παρενέβη ο κ. Ντογιάκος, φώναξε τη δίωξη, όλη η προβολή είναι από πάνω. Όλοι προσέχουμε τι γίνεται και όλοι είμαστε σε ετοιμότητα να βοηθήσουμε. Άρα λοιπόν ελπίζουμε για το καλύτερο. Ευχαριστούμε και πολύ. Και δουλεύουμε γι' αυτό. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλά, κύριε Βασιλακό. Καλημέρα. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε, παιδιά.